Αν και ο νομό Ερών είναι ο μεγαλύτερο νομό που ανήκει στη διοικητική περιφέρεια του ΕΚΑΒ στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και συγκεκριμένα στο παράρτημα Καβάλα, στην κατανομή των ασθενοφόρων βλέπει μειωμένο αριθμό καθώ επικρατεί ένα γραφειοκρατικό παράλογο, αφού διοικητικά ανήκει στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, με αποτέλεσμα να μην συμπεριλαμβάνεται σε αυτή ο νομό όταν κάνει κατανομή. Αυτό το οξύμορο κόλλημα οδηγεί τον νομό να ακροβατεί ανάμεσα σε δύο διοικητικέ περιφέρειε και να εισπράττει τα σπασμένα και όχι αυτά που το αναλογούν. Οι δύο περιφερειάρχες θα πρέπει να συνεννοηθούν αναμεταξύ του ώστε να δοθεί λύση, απαντά ο διευθυντή του ΕΚΑΒ τη 6η Περιφέρεια, Χαρίλα Οσλώτης. Τρέχει το ΕΣΠΑ. Και για να, μιλάω και, για να λέμε και αλήθειε, το ΕΣΠΑ έχω εξασφαλίσει 26 ασθενοφόρα. Είναι προ. Ε τρέχει το πρόγραμμα του ΕΣΜΑ. Ε, νομίζω δεν θα αργήσει πολύ. Θα έχω και μία συνάντηση και με τον καινούριο Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία Τράγκη, τον κύριο Τοψίδη. Το θέμα ποιο είναι εδώ, αλλά δεν άπτεται τη αρμοδιότητα τη δική μου ούτε του ΕΚΑΒ, ο νομό μα, ξέρετε, διοικητικά ανήκει στην κεντρική, Μακεδονία... σε, στην κεντρική Μακεδονία. Σαν ΕΚΑΒ ανήκουμε στην Ανατολική Μακεδονία Μακεδονία-Θράκη. Το κόλλημα είναι ότι τα, τα στενοφόρα αυτά έρχονται μέσα από το ΕΣΠΑ τη περιφέρεια. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάτι ώστε οι δύο περιφερειάρχε να έρθουν σε συμφωνία για το πώ θα μπορέσουμε να. να, να να πάρουμε κι εμεί αυτά που μα ανήκουν. Κανονικά, αν δείτε από αυτά που έχω, ε, έχω αποφασίσει εγώ και έχουμε πάρει, παίρνουμε από το ΕΣΠΑ, τα έξι είναι να έρθουν στον Ομοσερών. Όμω, γιατί δεν έρχονται, δέστε τι γίνεται. Το κόλλημα είναι Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Κολλώνει, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Καλύτερα να το ρωτήσετε στου περιφερειάρχε, όχι σε μένα. Εσεί το έχετε θέσει όμω. Εγώ πέρα. το έχω θέσει. Και, η περιφέρεια, κοιτάξτε, η περιφέρεια είναι η περιφέρεια. Θα κοιτάξει την περιφέρειά τη. Και λογικό δεν είναι, για ευρώ είναι του λόγου. Από τον κύριο Τζικώστα δεν ξέρω αν μπορέσουμε να πάρουμε. Ε. Θα πρέπει να λυθεί το θέμα. Θα περιμένουμε να δούμε πώ θα ξαναοργανωθεί, διαμορφωθεί ο γεωνομικός χάρτη του ΕΚΑΒ και μετά θα μπορέσω να σα πω και περισσότερα. Σύμφωνα με τον κύριο Λότι, ο νομό είναι καλυμμένο σε ασθενοφόρα. Ο νομό αυτή τη στιγμή βγάζει 5 με 6 στη βάρδια. Αναβάρδια. Πόσα θα έπρεπε βάσει πληθυσμού, Για μένα, ε, για μένα είναι καλυμμένο ο νομό. Όχι πλήρω, αλλά είναι. Δεν έχουμε προβλήματα δηλαδή. Και φυσικά θα ήθελα κι εγώ περισσότερο να βγάζω και 8 και 9 ασθενοφόρα. Όμω θα πρέπει περισσότερο προσωπικό και περισσότερα γιατί είναι Ομπλή. και νομός, Πολύ Ομπλή. μεγάλος. Ε, είναι ο μεγαλύτερο νομός και έχει πάρα πολλά χωριά. Και δύσβατο νομό. Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, 10 νέα ασθενοφόρα παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ από το Υπουργείο Εθνική Οικονομία και Οικονομικών που ήρθαν να προσθεθούν στα 7 που ήδη παραδόθηκαν εντό του 2023. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, και του Προέδρου του ΕΚΑΒ, Νικόλου Παπαευσταθίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόροι για τα 17 αυτά ασθενοφόρα προήλθαν από δωρεέ Ελλήνων συμπολιτών μα στον ειδικό λογαριασμό COVID-19. Ένα από αυτά τα ασθενοφόρα παραδόθηκε σήμερα στη βάση του ΕΚΑΒ στι ΣΕΡΕΣ. Σήμερα ο νομό μα είναι σε ευχάριστη θέση να παραλάβει ένα καινούργιο ασθενοφόρο από την κεντρική υπηρεσία. Το ασθενοφόρο αυτό είναι δωρεά του Υπουργείου Οικονομικών και Αθήκης Οικονομίας σε, συ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Ε, τα αυτά τα, 10, τα 17 ασθενοφόρα, τα 10 έχουν τώρα τα τελευταία, πριν 4-5 μέρες παραδόθηκαν στην κεντρική μας υπηρεσία, είναι από το ειδικό ταμείο εν μέσω COVID για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Έχουν, ε, στο ταμείο αυτό έχουν συμβάλει και επιφανείς πολίτες, πολίτες του νομού, του, συγγνώμη, του νομού, της, της χώρας μας, ώστε να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή υγεία. Αυτή τη στιγμή τρέχει μια σύμπραξη Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Υγείας, ώστε να ενισχυθεί περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Υπουργό κ. Άδων Γεωργιάδη, όσο επίση και τον κ. Χατζητάκη, αλλά πρωτίστω την άψογη συνεργασία που είχαμε και τον συντονισμό με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κ. Παπαευσταθείο, ώστε να μπορέσουμε τα δύο ασθενοφόρα που ήρθαν στην περιφέρεια που έχω την τιμή να διευθύνω, να κατευθυνθεί το ένα στην πόλη των Σερών που το έχει τόσο ανάγκη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα τρία χρόνια δύο καινούργια ασθενοφόρα. Ένα από το αεροδρόμιο, την υπηρεσία πολιτική αεροπορία που έχουν παραλάβει και αυτό.